Τα μπάνια του λαού θα απολαύσουν φέτος, ύστερα από 2 χρόνια αποκλεισμού λόγω της πανδημίας, ηλουόμενη της τρίτης ηλικίας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, Νίκος Σωτηρακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στην εκπομπή Καθημερινές Ιστορίες. Πρόθεση του Δήμου είναι το πρόγραμμα Τρίτη Ηλικία και Θάλασσα να πραγματοποιηθεί κανονικά τόσο για τους εντός πόλης ηλικιωμένους και ηλικιωμένες, όσο και για αυτούς των οικισμών. Έτσι θα βρεθούν σε γνώριμες για αυτούς παραλίες της Αρρωγής, της Ιουλίας, του Φαναρίου, του Ημέρου, της Μέσης και άλλες, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και την καλή παρέα. Πονοκέφαλος ωστόσο για τους υπευθύνους των ΚΑΠΗ και των κατατόπους προέδρων των τοπικών κοινοτήτων είναι η υψηλή τιμή των καυσίμων. Γι' αυτό και τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσπάθεια να καταρτιστεί το πιο επωφελές πλάνο επισκέψεων στις παραλίες της Ροδόπης. Στόχος πρώτος, όπως εξήγησε ο κ. Σωτηρακόπουλος, όλα τα λεωφορεία που θα πραγματοποιούν τα δρομολόγια από και προς τις παραλίες της περιοχής να παρουσιάζουν 100% πληρότητα. Γι' αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσουν τα δρομολόγια, θα καταρτίζονται κατάλογοι συμμετοχή. Κάθε συμμετέχον και συμμετέχουσα θα επιβαρύνεται με το ποσό των 3 ευρώ για κάθε ημέρα συμμετοχής. Ο κάθε κύκλος θα αριθμεί συνολικά 10 επισκέψεις στη θάλασσα, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή όποιου ή όποιας το επιθυμεί και σε ένα δεύτερο και τρίτο κύκλο. Η πανδημία και ο αναγκαστικός αποκλεισμός μαράζωσε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οπότε είναι πολύ βασικό τώρα το καλοκαίρι να τους δοθεί η ευκαιρία να απολαύσουν τα ευεργετικά ωφέλη της θάλασσας, είπε ο κ. Σωτηρακόπουλος, καταθέτοντας μάλιστα την εμπειρία του από την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού επί 30 και πλέον χρόνια. Σημείωσε ότι τα περισσότερα μέλη των ΚΑΠΗ αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους, γι' αυτό και πάντοτε επιλέγονται δράσεις τέτοιες που να μην τους επιβαρύνουν, αντιθέτως να βοηθούν και να ανακουφίζουν, όπως συμβαίνει με την επαφή με τη θάλασσα.